Σήμερα είναι τα καλυστία μηχανές Harley Davidson που οργανώνει η Λέσχη Harley Davidson Club Ελλάς κάθε χρόνο σε κάποιο χώρο της Αθήνας, της Ελλάδος. Και φέτος διαλέξαμε το Μαρούσι. Να περάσετε καλά. Time for me to go. The autumn moonlight.
Τα νούμερα τριών νικητών, όχι απαραίτητος με την σειρά που έχουν κερδίσει, θα πρέπει να πάνε στις μηχανές τους, να τις ανάψουν να είναι έτοιμοι. Αναλόγως που βρίσκονταν είναι από εκεί, η άνοδος για τη ράμπα είναι από εδώ, δηλαδή όπως σας κοιτάζω εγώ από τα δεξιά μου. Ο κόσμος θα σας παρακαλέσω να μείνετε πίσω από τα σκηνιά και να το σεβαστείτε αυτό. Όσοι είναι εδώ θα ήθελα να τους παρακαλέσω, όσοι βρίσκεστε εδώ, ή να περάσετε πίσω, ή να περάσετε απέναντι μετά τα σκηνιά. Σας παρακαλώ όλους για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Ειδικά τα μικρά παιδιά παρακαλώ να μην βρίσκονται στον χώρο που περνάνε οι μοτοσυκλέτες. Μεγάλα παιδιά όπως οι άντρες μπορούν να φύγουν. Λοιπόν, τις έχετε δει, τις έχετε απολαύσει. Είναι αστραφτερές, είναι οι ωραιότερες μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν στην Αθήνα, είμαι σίγουρος. Θα ήθελα λοιπόν όσους διαγωνίζονται να πάνε προς τις μοτοσυκλέτες τους. Θα ξεκινήσω με την κατηγορία Sportster. Τα Sportster είναι μπροστά, εκεί στην είσοδο τα είδατε πρώτα. Θα ήθελα λοιπόν να πάνε στις μοτοσυκλέτες τους το νούμερο 49, το νούμερο 27 και το νούμερο 110. Παρακαλώ να πάνε προς τις μοτοσυκλέτες τους. Οι κύριοι Σταυρόπουλος, Λεβέντης και Κούκης, και θα τους καλέσω έναν έναν να έρχονται εδώ. Έλα να ακούσω μοτοσυκλέτες να ανάβουνε, να ακούσω κινητήρες. Την απονομή θα την κάνει ο Βελετάκος. Παρακαλώ έτσι να ακούω και να δω πρώτο να έρθει το νούμερο 110. Το νούμερο 110 να ανέβει στη ράμπα. Είναι τρίτος νικητής στην κατηγορία Sportster. Τρίτος νικητής έρχεται, νάτος, ο Κούκης. Γεια σου Γιάννη. Ένα ωραιότατο μηχάνημα. Δείτε αναγκές, δείτε depósito. Με χρυσάφια, δεν τα συνηθίζουμε τα χρυσάφια, αλλά να πόσο διαφορετική φαίνεται μια μοτοσυκλέτα με χρυσάφια. Γεια σου Γιάννη. Δεύτερος είναι με το νούμερο 49, ο Νίκος Λεβέντης.
να έρθει με το νούμερο 49. Άλλη από το σιγλέτα Sportster με μεγάλες αλλαγές. Αλλαγμένο τιμόνι, αλλαγμένο προστινό, αλλαγμένη σέλα. Πολύ δουλειά, άλλες ρόδες. Μπράβο. Μπράβο στον Νίκο τον Λεβέλη. Και νικητής, πρώτος νικητής σε αυτή την κατηγορία, ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος με το νούμερο 27. Έρχεται και να ετοιμάζονται για την επόμενη κατηγορία τα νούμερα 18, 30 και 26. Καίμε και τα λάστιχα, καίμε και τα λάστιχα. Φαρδίτα το λάστιχο. Δείτε δουλειά πάνω σε αυτό το Sportster. Ποιος θα το έλεγε? Ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος λοιπόν, νικητής στην κατηγορία Sportster. Στην πρώτη θέση, μπράβο. Επόμενη κατηγορία είναι η κατηγορία Dyna. Η Dyna την απονομήθηκε ο Μιχάλης Καλαδάκης. Επίσης να ετοιμάζονται οι μοτοσυκλέτες με νούμερο 18, 26 και 30 και το 30 είναι το νούμερο, το πρώτο νούμερο, η πρώτη μοτοσυκλέτα που θα έρθει για την τρίτη θέση, ο Κυριάκος Πετρίδης. Με το νούμερο 30, τρίτος νικητής στην κατηγορία Dyna. Να ακούω κινητήρες, να ακούω κινητήρες να ανάβουνε. Αν δεν έχουμε τον Κυριάκο, να πάμε στον επόμενο. Να πάμε στο νούμερο 18, αν δεν έχουμε τον Κυριάκο, να έρθει το νούμερο 18, που είναι στη δεύτερη θέση. Ή όποιος έρθει, τέλος πάντων, δεν θα χαλάσουμε, δεν θα χαλάσουμε. Αν έρθει το νούμερο 30, είναι το τρίτο. Να δούμε ποιος θα έρθει. Νάτος λοιπόν, το νούμερο 30, τρίτο στην κατηγορία Dyna. Ο Κυριάκος Πετρίδης την έχει. Τάμπερμαν, το έχει όμως, τα έπαιξα. Το έχει, τα έπαιξα, τα έχει ο Πετρίδης. Πολύ ωραίο πιθάνημα. Το νούμερο 18 στη δεύτερη θέση. Να το λέω. Γεια σου Καλάκη. Μπράβο σου. Μπράβο παιδιά. Ωραίο που κάνει παρακτώ. Και το νούμερο 26. Τα τρία νούμερα που κερδίζουν και εδώ πρώτο από τα τρία να έρθει στη ράμπα το 124, παρακαλώ ο Βέβαιος Κωνσταντίνος, είναι τρίτος νικητής. Λοιπόν, περιμένω Showtime Classic. Ανοίξτε παρακαλώ, θα έρθει από εδώ η μοτοσυκλέτα. Θα έρθει από αριστερά. Ανοίξτε σας παρακαλώ, για να μην έχουμε κανέναν τραυματισμό. Λοιπόν, έρχεται να ανέβει στη ράμπα, στη σκηνή.
στιγμή ο Κωνσταντίνος Νέβες, ιδιοκτήτης αυτού του πανέμορφου Softail. Softail, η κατηγορία που δέχεται το Παναθηναϊκό περισσότερο κοστομάρισμα. Κάνετε πάνω ό,τι θέλετε. Ανάζετε τα πάντα. Ένα φοβερό bad boy, λοιπόν. Δεύτερο σε αυτή τη στιγμή είναι με το νούμερο 80. Αλλά δεν πειράζει. Εμεί είμαστε ευαίσθητοι σε αυτά. Πρώτος έρχεται στη ράμπα λοιπόν με το νούμερο 25, ο Γιώργος ο Κατσούρης, ο οποίος έχει την πρώτη θέση. Ο δεύτερος νικητής σε αυτή την κατηγορία, το νούμερο 80, ένα ωραιότατο τράι του Βασίλη Κοντρόπουλου. Μπράβο. Κάναμε ένα ωραιότατο live όταν πήγαμε να φέρουμε τους Λίναρτ Σκίναρτ. Ήταν πρωταγωνιστής σε αυτή την πορεία. Πήγαμε στο αεροδρόμιο. Τους φέραμε στο ξενοδοχείο τους. Και τι καλύτερο από μία μοτοσυκλέτα φυσικά με τη σημαία του Νότου πάνω της. Έχει πέσει και για το βραβείο, όχι σαν κάποιους άλλους που προβληματίζονται. Συγχαρητήρια, πολύ ωραίο το τράι. Φοράει, τα παιδιά, τα ωραία, πια καλά. Και ο επόμενος λοιπόν που έρχεται είναι ο νικητής αυτής της κατηγορίας, ο Γιώργος ο Κατσούρης. Έχει περάσει αυτό η μοτοσυκλέτα, τι έχει περάσει. Είχε πατήτσες, δεν τις έχασε, τράκαρε, άλλαξε, άλλα φτερά. Του αρέσει να μας θυμίζει ότι υπήρχαν Ινδιαν κάποτε. Βάζει λοιπόν πάντα φτερό Ινδιαν. Και κερδίζει λοιπόν αυτή την κατηγορία ο Γιώργος ο Κατσούρης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την τριά του λοιπόν κερδίζει. Στην επόμενη κατηγορία, Softail Custom, λοιπόν, τα νούμερα 63, 14 και 79 να ετοιμάζονται. 63, 14 και 79 τα νούμερα που κερδίζουν. Σαν κλήρωση ακούγεται αυτό. Δεν είναι, είναι διαγωνισμός. Στην τρίτη θέση λοιπόν της κατηγορίας Softail Custom, το νούμερο 14, να έρθει το νούμερο 14 στη σκηνή. Την απονομή κάνει ο πρόεδρος του Χάρλε Ντέιβισον Κλαβελάς. Επόμενος σε αυτή την είναι το νούμερο, τώρα έχω την εντύπωση ότι λέω 63 τόση ώρα και είναι το 53. Λοιπόν, το νούμερο 53, ο αναπτύωτης ο Δήμος. Να έρθει στην σκηνή. Ο Δήμος παρακαλώ με το νούμερο 53. Απίστευτη δουλειά στην παπή. Με φέρει. Κάτω στην πόλη. Με σπρίγγε μπροστά. Γεια σου ρε Δήμο Πεφταρά. Δικό μας παιδί ο Δήμος. Και παρέσει την καθό. Τις έχεις μετρήσει Δήμο πόσο είναι. Και ο Κυριάκος ο Πετρίδης, ξανά από το δικό του μαγαζί, το νούμερο 79, στην πρώτη θέση. Θα προετοιμάζω τους επόμενους, η επόμενη κατηγορία θα είναι Touring και θα πρέπει να ετοιμαστούν τα 69, 13 και 60. Για την ώρα είμαστε στα Softail Custom, περιμένουμε το νούμερο 79 να έρθει στη σκηνή. Και να ετοιμάζονται τα 13, 69 και 60 για το Touring μετά. Δεν θα κάνει την απονομή στην κατηγορία Touring και θέλω το νούμερο 60 να ξεκινήσει να έρχεται. Το νούμερο 60.
βλέπετε, μεγάλα φέρι, μεγάλα προστατευτικά. Νάτρι, έρχεται. Το νούμερο 60, ο Βασίλης Αγγελάκης, θα δώσει το βραβείο. Τρίτο βραβείο, λοιπόν, στον Κουβούση. Επόμενος, την δεύτερη θέση, το νούμερο 69, ο Κωνσταντίνος Ματούδης. 69 νούμερο, δεύτερη θέση στην κατηγορία Τούριν. Να άλλη μια εκπληκτική μοτοσυκλέτα, δείτε τη Ζάντα, δείτε τη Ζάντα που ξεχωρίζει και φέρει μπροστά. Πολύ γυαλάδα, και έρχεται ο Αντώνης με το ωραίο το ρομπιχάνο που είχε δει τελευταία. Αν αναδοσιέσαι το χρόνο, το χρώμα δεν είναι αλουμινί, δεν έχει χρώμα. Μπράβο στον Αντώνη με το νούμερο 13. Πήγαμε μαζί στο δρέπανο, ωραιότατη με το σκλέτα. Τρόμαξε ο γιος του. Μην τρομάζεις ρε, δεν πειράζει, η φασαρία. Έλα με το διότι τα μηχανάκια που είχαμε φέτος
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία σε ποιότητα, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία σε νέες εμφανίσεις, σε αλλαγές. Δεν γίνεται, πάντα το θέλω. Δείτε εδώ το πίσω μέρος, δείτε αυτό το drive. Δείτε, αυτό λοιπόν ήταν η δουλειά που έχει για να γίνουν αυτές οι δύο πίσω ρόδες. Εκπληκτική μηχανή. Δεύτερο στην κατηγορία drive. Και έρχεται και το νούμερο, το πρώτο στην κατηγορία drive, το νούμερο 37. Ενώ πρέπει να ετοιμάζονται τα 76, 5 και 101 για την επόμενη κατηγορία. Δείτε λοιπόν ένα εκπληκτικό drive. Πρώτος στην κατηγορία drive. Το μηχανάκι είναι το αχιλλέα του Στεργίου. Βάλτε το σαμπάνια. Με σαμπάνια βάλτε το σαμπάνια. Μια σαμπάνια να ανοίξει να πει ο άνθρωπος. Άλλη μόνη, ράδικα, αυτό θα πειράζει κάτι. Δείτε το λιμόνι, δείτε το σκελετό και αμέσως όλος στο χέρι. Αλυσίδες. Αυτός είναι ο δεύτερος που είναι ο λιμόνι. Εδώ δείτε ο Λεπιάρα, δείτε εδώ. Αυτό θα πειράζει κάτι. Δεν είναι ούτε στη ράμπα. Αμυντό, δείτε όμως upstretch, δείτε upstretch, depósito, μέχρι την κοιλιά του Ζάνη. Πυρούνι 1,5 μέτρο. Αμυντό η νικήτρια. Το νούμερο 5 λοιπόν από το Biker's House, άλλη μια εκπληκτική μοτοσυκλέτα. Σπύρωσε την κοράκλα του, πανέμορφη. Φοβερό μηχάνημα, φοβερό μηχάνημα. Και περνάμε στην τελευταία κατηγορία, all time λοιπόν. Το νούμερο 31 να έρθει. Κάτι μόνο ο Μάρκος Ιωσίας. Το νούμερο 31. Ένα πραγματικό all time. Με στρίγγερ μπροστά. Σταθερό νερό. Εκπληκτικό μηχανάκι. Και το νούμερο 96. 96. Δεύτερος. Ο Σπύρος ο Βάσιος έρχεται. Αν το κάσω να είναι σπέσιαλιστ. Ο Βάσιος. Όλα με μηχανάκι και αυτό. Με το Αβραγιάς στο πόδι για όσους ξέρετε. Ο Αβραγιάς είναι στο πόδι, οι ταχύτητες είναι στο δεπόσιτο. Και το νούμερο 33 πρώτο. Έρχεται, το βλέπω. Αυτό. Με το ανάλογο καπελάκι. Βάζει με γράμμα το χέρι με το suicide ship. Παλιά μοτοσυκλέτα, εκπληκτική μοτοσυκλέτα. Δείτε τώρα πως θα βάλει πρώτη πάνω το αγραδιά, πρώτη. Και τώρα θα περάσουμε στη μοτοσυκλέτα που το Κριτική Επιτροπή ανέδειξε ως την καλύτερη του σοου. Αυτή είναι το νούμερο 17, Γιάννη Βεργανίδη. Το καλύτερο του σοου θα το βραβεύσει ο πρόεδρος, ο Ρομπέρτο Μαντζόναρ. Το νούμερο 17, καλύτερη μοτοσυκλέτα του σοου. Έχουμε κι άλλη μια καλύτερη, την ψηφίσατε εσείς. Να ετοιμάζετε ο Κυριάκος, έχει την καλύτερη μηχανή, την καλύτερη μηχανή που ψήφισε το κοινό. Ας μας έρθει πρώτα ο Γιάννης ο Καρκανίδης με το νούμερο 17, η καλύτερη μοτοσυκλέτα του σοου.
σύμφωνα με την κριτική επιτροπή και θα ακολουθήσει η καλύτερη μοτοσυκλέτα σύμφωνα με το κοινό. Η καλύτερη του σόου σήμερα με την κοινωνική εκδρομή. Και θα ζητήσω τώρα να το πω στον κύριο Παπαδόπουλο που θα συνέβη για να δώσει να δέσει στον κύριο Σωματούλη στην πολίτη μας για να βραβεύσει το νούμερο 76 που το περιμένουμε να έρθει. Μπροστά γράφει satisfaction και είμαι σίγουρος ότι ικανοποιεί τους πάντες. Φοβερή δουλειά στην επαφή. Ο δήμαρχος λοιπόν Αμαρουσίου δίνει το βραβείο στη μηχανή που επιλέξατε εσείς. Η καλύτερη μηχανή του φετινού Vibe Show. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ωραιότερο από ένα τίποτα στην επόμενη Vibe Show. Και το παρακαλώ να μας πείτε δύο κουβέντες, παρακαλώ. Πρέπει να συγχαρώ τους διοργανωτές. Το Μαρούσι είναι μια μεγάλη αγκαλιά για όλους και νομίζω ότι αξίζει στο Ρομπέρτο ένα μεγάλο χειροκρότημα και στους συνεργαστές. Το Μαρούσι θα ξανακάνει τέτοιο φεστιβάλ γιατί αξίζει. Να είστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο του Αμαρουσίου, Γιώργο Παντούλη, και θα θέλαμε να μας πει δύο κουβέντες για τη σημερινή εκδήλωση. Δήμαρχε. Θέλαμε να ζωντανέψουμε την πόλη με έναν άλλο τρόπο. Αυτό το πετύχαμε. Η Harley Davidson Club Ελλάς, μέσα από μια προσπάθεια, μέσα από ένα φεστιβάλ βράβευσης, αγκάλιασε το Μαρούσι αυτή την προσπάθεια και σήμερα ζήσαμε καλές στιγμές. Θα το επαναλάβουμε. Σε ευχαριστώ. Οι συμμετοχές ήταν 96 για το διαγωνισμό. Βέβαια ήταν πάνω από 120-140 μηχανές που ήρθαν. Ήταν πολύ ωραίο event, από τα πιο δυνατά. Ευχαριστώ τον Δήμο Μαρουσίου και τον Δήμαρχο. Μπορεί να το ξανακάνουμε του χρόνου. Oh,
μουσική παγκόσμια. Yeah.